Σωκράτη, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Είναι μεγάλη μας τιμή που είσαι εδώ. Και δική μου, καλώς σε βρήκα. Χαίρομαι πολύ πρώτον που είσαι εδώ, γιατί θα έχω τη χαρά να παίξουμε και μαζί. Και έχω και πολλές ερωτήσεις, γιατί σε παρακολουθώ πολλά χρόνια. Και το όργανο που παίζεις για κάποιον που δεν σε ξέρει, νομίζω προκαλεί πολλά ερωτήματα. Είναι πολύ ιδιαίτερο όργανο. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο νου για σένα και για τον τρόπο που παίζεις και έχοντας ακούσει πάρα πολλά project στα οποία συμμετέχεις, αλλά και το δικό σου, είναι ο ήχος. Δηλαδή, πέρα από την δεξιοτεχνία, πέρα από το φραζάρισμα, είναι ο ήχος, είναι αυτό η πρώτη νότα που ακούει κάποιος και δεν χρειάζεται να ακούσει κάτι άλλο. Και είναι κοινώς αποδεκτό και επικοινωνείται μεταξύ μας ότι ο ήχος είναι κάτι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερο, τρομερό και σχεδόν μοναδικό. Θέλω να σε ρωτήσω, το αντιλαμβάνεσαι καταρχάς εσύ? Δηλαδή, έχεις δουλέψει πάνω σε αυτό συγκεκριμένα, έχεις δουλέψει στον ήχο ή έχει προκύψει απλά με την ενασχόλησή σου? Να σου πω την αλήθεια, είναι φορές που δεν μου αρέσει καθόλου ο ήχος μου. Αλλά φαντάζομαι είναι τα δικά μου ζητήματα αυτά που σχετίζονται με το όργανο. Ναι, έχω συνείδηση ότι έχω χτίσει έναν ήχο, χωρίς προσπάθεια όμως, έγινε μόνο το όλο αυτό και τον έχω χτίσει πάνω σε ένα ιδιαίτερο όργανο που από μόνο του σου προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, έτσι, δηλαδή της ιδιαιτερότητας, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή το όργανο από μόνο του έχει μια χρειά χαρακτηριστική. Το πάω και λίγο στο μεταφυσικό, ότι κουβαλάει αυτό το όργανο, επειδή είναι και ένα όργανο παλιό ιστορικά, παμπάλιο βασικά, είναι συνέχεια της λύρας, διαχρονικά αυτό το όργανο. Ναι. Είναι αρχαία λύρα με δοξάρι, αν τη δεις και αναλύσεις και την τεχνική της. Παίζουμε με τον ήχη, ας πούμε. Να σε ρωτήσω κάτι που δεν ξέρω. Η σχέση της πολιτικής λύρας με την κριτική και την ποντιακή είναι παρακλάδια της αρχαίγονης, ας πούμε, λύρας, της πρώιμης λύρας? Ναι, ναι. Σίγουρα είναι παρακλάδια ενός πρωτότυπου μοντέλου οργάνου του Μεσαίωνα που παίζονταν στο Βυζάντιο και φαίνεται να ήταν και πολύ δημοφιλές. Ήταν το βιολί της εποχής. Το λαϊκό όργανο της εποχής αυτό. Okay. Και μετά, ναι, σε κάθε περιοχή εξελίχθηκε και με ένα διαφορετικό τρόπο. Η ποντιακή είναι ένα ερώτημα κατά πόσο συνδέεται, γιατί είναι άλλη κατασκευή. Αλλά σίγουρα όλα αυτά τα όργανα κάποτε ήταν ένα όργανο βασικά. Και αυτό μου αρέσει, διότι τα τελευταία χρόνια, παρόλο που στην αρχή της, όταν ασχολήθηκα με τη μουσική, μελέτησα από Κωνσταντινοπολίτικη λύρα το ρεπερτόριό της, το λαϊκό ρεπερτόριο της πόλης, τα παλιά κλασικά, οθωμανικά κλπ. Αλλά τα τελευταία χρόνια είμαι σε μια βάση που ψάχνω αυτό το πυρήνα των κοινών αυτών των οργάνων, μελετώντας και λίγο ιδιώματα κριτικής λύρας και ποντιακής και άλλων. Υπάρχουν και άλλες, οι βουλγάρικοι, οι ιταλικοί. Έχουν ξεμείνει δηλαδή από το Βυζάντιο. Α, ναι. Έχουν μείνει από μινάρια αυτό το οργάνο. Τα περισσότερα βέβαια είναι σε εμάς εδώ στον ελλαδικό χώρο, έτσι, και στην Κωνσταντινούπολη. Το όργανο αυτό μελετάτε ρεπερτοριακά, δηλαδή μελετάς πάνω στο ρεπερτόριο, χτίζεις την τεχνική σου και τον ήχο, ή υπάρχει και μια ρουτίνα μελέτης όπως στο πιάνο, στα drums, που πρέπει να κάνεις focus στην τεχνική, στο δεν ξέρω. Ναι. Επειδή είναι όργανα αυτά λαϊκά. Μάλλον δεν είναι λαϊκά, δεν είναι σωστή λέξη. Είναι όργανα που περνάνε από γενιά σε γενιά με την προφορική παράδοση. Ναι. Δεν υπάρχει ούτε σύστημα καταγραφής, ούτε σύστημα μελέτης με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι τέτοιο, που αυτά τα όργανα διδάσκονται και στην συστηματική διδασκαλία, έτσι, στα πανεπιστήμια, σχολεία και αυτά. Ναι. Όχι, ο καθένας φτιάχνει τη δική του ρουτίνα σε αυτά τα όργανα. Δηλαδή, εγώ έχω φτιάξει μια δική μου ρουτίνα που τη συστήνω, αλλά βλέπω άλλους και κάνουν τα δικά τους και όλα λειτουργούν, από ό,τι φαίνεται. Η ρουτίνα αυτή, για να επανέλθω στο αρχικό μου ερώτημα, έχει κάποιο προσανατολισμό στον ήχο, στο πώς θα χτίσω ένα ήχο που θέλω και με εκφράζει, ή προκύπτει ο ήχος από τη ρουτίνα ούτως ή άλλως? Στη δική μου περίπτωση ο ήχος προέκυψε από τη ρουτίνα, χωρίς ποτέ να ασχοληθώ με αυτό. Δηλαδή λίγο ασυνείδητα. Ναι. Εκ των υστέρων τώρα, επειδή χρειάζεται και από πολύ νωρίς και εγώ να δείξω μερικά πράγματα και να διδάξω ως δάσκαλος με αυτό το όργανο, χρειάστηκε, γύρισα πίσω, αποκωδικοποίησα όλο αυτό που έκανα εγώ αυτά τα χρόνια και ναι, μπορώ να πω 5 πράγματα τώρα για το
πώς ο καθένας στείνει τον ήχο του με την από την τεχνική πλευρά, έτσι, από το δοξάρι, από τα χέρια του δηλαδή και το σώμα του, γιατί το μεταφυσικό κομμάτι, το οποίο το πιστεύω πάρα πολύ, ότι ο ήχος δηλαδή είναι κάτι που είναι υπεράνω της τεχνικής, με την ίδια λογική που ακούς έναν πιανίστα που θα σου παίξει στο ηλεκτρικό πιάνο και θα παράξει ήχο διαφορετικό από κάποιον άλλον. Έτσι, αυτό είναι ένα πράγμα μεταφυσικό, νομίζω μπαίνουν και άλλοι παράγοντες μέσα. Υπάρχει τρόπος να παρέμβει κανείς αυτό το μεταφυσικό? Εντάξει, ο καθένας. Όχι, δεν ξέρω. Αυτό δεν το. Εγώ δεν το κουμπάω. Δεν ξέρω. Ή απλά είναι με ότι σε πρίκησε ο Θεός. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Ίσως είναι αυτό. Ίσως είναι ο τρόπος που επικοινωνείς, ας πούμε, μεταφυσικά με το είναι σου και με το γύρο σου. Έχεις αισθανθεί αλλαγή στον ήχο σου σε συνάρτηση με αλλαγές στο χαρακτήρα σου? Ωραία ερώτηση. Ναι, προφανώς σχετίζεται, γιατί διαρκώς παρατηρώ αλλαγές στον ήχο μου, αλλά δεν το έχω ταυτίσει ποτέ με το χαρακτήρα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά σίγουρα σε μια πορεία ορίμανσης, να την πω. Δηλαδή, για να μην πω την πορεία γύρανσης που μεγαλώνουμε. Ορίμανση. Ναι, σίγουρα υπάρχει αυτό. Επίσης, με έχουν επηρεάσει, εφόσον ζητάμε για ήχο, και πολύ, πολύ μου αρέσει που επιμένεις αυτό. Ναι. Ναι, με έχουν επηρεάσει άνθρωποι. Με έχουν επηρεάσει άλλη μουσική. Συνειδητά και ασυνείδητα. Θα θες να μας πεις κάποιο παράδειγμα? Ναι, ξεκινώ από το τέλος προς την αρχή, που είναι τελευταίες συνεργασίες που έχω τώρα, αλλά τις θεωρώ πολύ σημαντικές. Καταρχάς είναι και τα τρία μέλη του κουαρτέτου, τα τρία παιδιά που δουλεύουμε μαζί. Ο Γιάννης Κυριμκυρίδης, ο Δημήτρης Τσεκούρας στον μπάσο και ο Δημήτρης Μανούλης στα τύμπανα. Και μόνο το ότι παίζουμε μαζί και χτίζουμε μαζί πράγματα, με έχουν επηρεάσει στο να βρω να προσαρμόσω τον ήχο το δικό μου μαζί τους, έτσι, και να είμαστε ένα κοινό σύνολο, ας πούμε. Ύστερα, άλλοι άνθρωποι που μου αλλάξανε και τον ήχο, με περάσανε και την τεχνική ακόμα. Ένας τσελίστας, με τον οποίο έχω τη χαρά να συνεργάζομαι τα τελευταία χρόνια, Ζαν Γκιν Κεϊράς λέγεται, είναι ένας από τους σημαντικότερους κλασικούς τσελίστες, με απίστευτη τεχνική και στήσιμο, και παίζει και σε ένα πολύ παλιό τσέλο, με καταπληκτικό ήχο αυτός. Και παίζουμε ένα αυτοσχεδιαστικό πρόγραμμα μαζί. Ντουέτο παίζετε? Ντουέτο μαζί με δύο κρουστούς Πέρσες, Γάλλους δηλαδή, τους δύο Σεμιρανί, τον Γκεϊβάν και τον Μπιζάν, που παίζουν πέρσικα κρουστά. Okay. Έχουμε ένα κουαρτέτο, έχουμε ηχογραφήσει για την Αρμόνια Μούντι εδώ για κάποια χρόνια, το Κυριακάτικα πρωινά, Sunday Morning Sessions λέγεται αυτό το CD. Okay. Άρα, ναι, και ο άλλος επίσης, ο Charles Lloyd, και αυτός με έχει επηρεάσει πάρα πολύ σαν... Εντάξει, ο ήχος του είναι τώρα... Ναι, άλλο, να, ένα παράδειγμα ανθρώπου. Που νομίζω αν τον ρωτούσαμε, δεν ξέρω, θα μας απαντούσε μάλλον ότι... Δεν αίσθησε ποτέ, δεν δούλεψε την τεχνική του πάνω στον ήχο. Αλλά ο ήχος του κουβαλάει μέσα όλα τα βιώματά του και όλους τους ανθρώπους. Ναι. Και όλη τη μισή, όλη την ιστορία της jazz, έτσι, σε μια νότα του, ας πούμε. Έτσι. Ναι, ναι. Thank you.
Ωραία, μιας και ανέφερες τα παιδιά που συνεργάζεσαι. Να πω ότι είναι σταθεροί οι συνεργάτες σου. Εσύ δεν έχεις την τάση που έχουν πολλοί άλλοι που δεν είναι κατακριτέα, δεν το λέω με αυτή την έννοια. Πολλοί να θέλουν, ας πούμε, πολλοί καλλιτέχνες να θέλουν να αλλάζουν τους συνεργάτες τους. Εσύ, από ό,τι έχω παρατηρήσει, έχεις ένα πολύ σταθερό, μια πολύ σταθερή ομάδα και χτίζεις πάνω σε αυτή, έτσι. Η λογική σου είναι χτίζω πάνω με αυτή την ομάδα μαζί και εξελισσόμαστε. Ναι. Αλλά δεν παθαίνω και μονομανίες, δηλαδή δεν καταπιέζομαι. Ναι. Απλώς συμβαίνει με αυτή την ομάδα που δουλεύουμε τώρα 5-6 χρόνια μαζί, να αισθανόμαστε όλοι ότι έχουμε, ότι το πράγμα προχωράει. Προχωράει με μικρά βήματα, αλλά γινόμαστε όλο και πιο... Έχει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όλους μας αυτή η συνεργασία και εύχομαι να πάει όσο μακρύτερα γίνεται. Όλοι γνωρίζουμε ότι όλα τα πράγματα και όλες οι σχέσεις και στη μουσική περνάνε για τις δυσκολίες τους και κάποια στιγμή φτάνουν και σε ένα σημείο που δεν έχει άλλο ενδιαφέρον. Αλλά είμαστε σε πολύ καλή φάση τώρα. Το λέω γιατί στη σκηνή μας και ως επαγγελματίες μουσική προσπαθούμε να λειτουργήσουμε και να δουλέψουμε σε ένα πολύ γρήγορο εντός εισαγωγικών περιβάλλον, με τρομερούς ρυθμούς. Δεν έχουμε χρόνο ούτε για πρόβα, σχεδόν ούτε για live που λέει ο λόγος. Με το ζόρι προλαβαίνουμε να πάμε να κάνουμε την πρόβα ήχου. Αυτό οφείλω να πω ότι μας είχε εξελίξει στο να είμαστε πολύ καλοί διαβαστές κάποιοι, να μπορούμε να έχουμε καλά αντανακλαστικά, αλλά η ζήμωση που γίνεται, που συμβαίνει όταν είσαι με 4-5 ανθρώπους για πολλά χρόνια μπορεί να αντακατασταθεί από το ταλέντο και την καλλιτεχνική και εκτελεστική δυνότητα ενός μουσικού. Νομίζω πως όχι και συμφωνούμε σε αυτό. Ναι. Και εγώ έχω περάσει από τη φάση... Αυτή η βαθιά ζήμωση ανθρώπινη που τον ζεις τον άλλο με τα καλά του, με τα κακά του και τελικά αυτό βγαίνει στη μουσική. Ναι. Και αυτό που έχω συνειδητοποιήσει από τα έτσι 2-3 projects που τα έχω παρακολουθήσει και έχουν αντέξει τον χρόνο είναι ότι είναι ο χρόνος τελικά ο σημαντικότερος παράγοντας. Δηλαδή δεν έχει σημασία, μπορεί και να δουλέψεις πάρα πολύ με τους συνεργάτες ή να μην δουλέψεις καθόλου. Αλλά πάλι χρειάζεται ο χρόνος. Δηλαδή, όσο και να δουλέψεις, δεν γίνεται στον ένα. Δηλαδή, και ένα μήνα να κλειστείς και να κάνεις πρόβες, με κάποιο τρόπο χρειάζεται αυτή το κρασί ένα πράγμα. Ναι. Χρειάζεται ο χρόνος για να κατασταλάξει όλο αυτό. Για να είμαι ειλικρινής με τους συνεργάτες, με το κουαρτέτο, με το Γιάννη, τον Δημήτρη και τον Δημήτρη που αναφέρομαι, δεν είμαστε εργασιομανείς. Αφήνουμε πολλά πράγματα στον αέρα και το έχω επιδιώξει κι εγώ αυτό για να αισθανόμαστε και λίγο ελεύθεροι. Ναι. Και είναι ο χρόνος που έχει φέρει. Το χρόνο βλέπουμε κάθε φορά να μας αλλάζει περισσότερο παρά τη δουλειά μας, η οποία γίνεται μάλλον σε μια τυπική περισσότερο προετοιμασία. Κάνουμε και περιμένοντας τις ζωντανές εμφανίσεις. Όπου εκεί τα δίνουμε όλα και εκεί ουσιαστικά γίνεται η επαφή. Τολμώ να πω, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, ότι εσύ γενικά είσαι τέτοιος άνθρωπος της υπομονής του άσε το χρόνο να δουλέψει. Προς το συμφέρον σου εντός εγώ, για το καλό όλων μας. Ισχύει αυτό? Κοίτα, ισχύει, ναι. Δεν πιέζεις. Όχι. Σαν να αισθάνομαι ότι δεν πιέζεις τις καταστάσεις, αφήνεις το χρόνο να δουλέψει από μόνος του. Ναι, δεν θυμάμαι να πίεσα από την κατάσταση, για τη μουσική μιλώντας πάντα. Έτσι. Ναι. Το αντίθετο, δηλαδή έκανα υπομονή πάντα, ακόμα και εκεί που έβλεπα ότι δεν έχει προοπτική, δεν έχει μέλλον αυτό που κάνουμε. Ναι, σίγουρα τα έφεραν τα πράγματα μόνα τους. Ναι. Και αποδίδει αυτό? Ή κάποια στιγμή είπες ότι σπρώξε και λίγο ρε παιδάκι μου? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι απλώς συμβιβάζεσαι για να βρει μια ισορροπία, ας πούμε. Πόσο βρήκα αφήνεις, μια ισορροπία και θα την είχα βρει την ισορροπία και με κάθε πιθανό σενάριο. Θέλω να πω, είμαι τώρα αργά σχετικά, υπέγραψε ένα άλμπουμ στο όνομά μου. Έτσι, πολύ αργά. Ένα ή δύο. Πριν τα 40 μου, ναι, δύο. Αυτό με το κουαρτέτο στην Ισία. Λοιπόν, αργά το λες αυτό, έτσι. Αλλά είχα ήδη από πριν συμβιβαστεί με την ιδέα ότι δεν θα συνέβαινε αυτό και θα ήμουν πάλι ευτυχισμένος με όλα τα υπόλοιπα πράγματα που κάνω στη μουσική. Να σημειώσω ότι κάνω και άλλα πράγματα. Ενώ ότι και τα άλλα πράγματα σε τροφοδοτούν με ενέργεια για να υποστηρίξεις και το πιο δικό σου, ας πούμε, έτσι. Διδάσκω επίσης. Η μισή μου ζωή είναι διδασκαλία και... Είχα φανταστεί κι άλλα σενάρια για τη ζωή μου, θέλω να πω. Δεν πίεσα. Τώρα, βέβαια, που μπήκε το νερό στα αυλάκι, εντάξει,
Θα πιέσουμε και λίγο να κλείσουμε και μια συνευλία, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, δηλαδή.
Σε αυτό που είπες για την εκπαίδευση, που είναι το άλλο κομμάτι της ζωής σου. Είσαι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, σωστά. Σωστά, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, που έχει το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Είναι ένα από τα 5 τμήματα τα ανώτατα μουσικής στην Ελλάδα. Το ένα από τα 2 τα οποία έχουν και εφαρμοσμένες σπουδές. Δηλαδή μουσική εκτέλεση, ναι. Ήρθε ποτέ η στιγμή να πεις ότι ναι, αλλά αν έκανα ένα πράγμα, ίσως και να έβαζα όλη την ενέργειά μου σε αυτό, ίσως να το έκανα καλύτερα. Αναρωτήθηκες ποτέ γι' αυτό? Είσαι μουσικός, είπαμε. Ναι, φυσικά και αναρωτήθηκα. Πάντα αναρωτιέμαι και πάντα θα μένει αναπάντητο αυτό. Mm. Το ένα πράγμα φυσικά να είναι η μουσική, έτσι, γιατί ναι, δηλαδή αν μουσική, μουσικός είμαι και το ότι είμαι μουσικός νομίζω με κάνει και όσο μπορώ καλύτερο δάσκαλο απέναντι στους ενδυνάμει μουσικούς, έτσι. Το λέω γιατί υπάρχει αυτό το δίκοπο μαχαίρι, γιατί νομίζω λίγο πολύ όλη η μουσική κάνουμε και κάτι άλλο. Γι' αυτό, ναι. Πάλι με προσδιορισμό γύρω από τη μουσική, αλλά δεν παίζουμε πάντα, κάνουμε, διδάσκουμε περισσότερο, ας πούμε, ή κάτι σχετικό. Και νομίζω ότι πάντα υπάρχει αυτό το δίκοπο μαχαίρι που λέει ότι αν δεν έκανα και αυτό το άλλο, ίσως να μην έβλεπα τα πράγματα απ' έξω για τη μουσική ώστε να γινόμουν καλύτερος μουσικός. Από την άλλη, αν έκανα μόνο τη μουσική, να είχα φτάσει σε ένα επίπεδο και σε ένα σημείο που να μην το έφτανα αν έκανα και άλλα πράγματα μαζί. Και πάντα ποτέ, νομίζω ποτέ δεν απαντώνται και τα δύο ερωτήματα. Ναι, ναι. Γι' αυτό πιο και εγώ είμαι ακριβώς όπως και εσύ, όπως και πολλοί άλλοι, αναρωτιέμαι. Έχω βρει μια ισορροπία. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, είμαι 12 χρόνια στο Πανεπιστήμιο. Πέρασα χρονιές που είχε βαρύνει πάρα πολύ ο φόρτος της διδασκαλίας και όχι μόνο γιατί έχει και διοικητικό έργο. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι έχω βρει μια ισορροπία και δεν σκέφτομαι αυτά τα ερωτήματα, δεν με προβληματίζουν, αλλά είναι φορές που λέω, να τώρα θα ήθελα λίγο χρόνο παραπάνω να σχεδιάσω ένα κομμάτι, να τελειώσω, να φτιάξω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Εσύ εξακολουθείς να ταξιδεύεις πολύ στο εξωτερικό παίζοντας ως session μουσικός. Κατάχας να πω ότι ήσουν με Λορίνα Μακένιτ, Τσάρλς Λόιντ, τεράστια ονόματα. Δηλαδή έχεις κάνει στην ουσία αυτό που ονειρεύεται ένας μουσικός να πετύχει στη ζωή του, να κάνει καριέρα ανά τον κόσμο με τα πλέον γνωστά ονόματα στον τομέα του. Νομίζω ότι το έχεις καταφέρει και από νωρίς. Το κάνεις αυτό ακόμα? Ήμουν πολύ τυχερός και αισθάνομαι πολύ τυχερός που το κατάφερα και αυτό έχει να κάνει και με τη σπανιότητα του οργάνου που διάλεξα να παίξω όταν ξεκίνησα. Που είναι ένα σπάνιο όργανο, με έναν ιδιαίτερο ήχο που λέγαμε, έτσι. Okay. Ναι, το κάνω, δεν το κάνω όσο το έκανα. Δηλαδή περισσότερο πια έχω κρατήσει κάποιες συνεργασίες που παίζουμε κάποια παλιότερα και νεότερα πρόσκαιρα, παίζουμε αραιά κάθε τόσο, τα περισσότερα συμβαίνουν στο εξωτερικό. Οπότε, εκτός από το κουαρτέτο το δικό μας, μια άλλη συνεργασία είναι με τον τσελίστα που λέγαμε τον Ζαν Κιέν και η Ράς και τους δύο Σεμιρανίστα Κρουστά. Μια άλλη καινούρια σχετικά, αλλά που με ενδιαφέρει πολύ, είναι με ένα γκρουπ Γάλλων που παίζουν παλιά μουσική, Βιόλα Ντα Κάμπα, το συγκρότημα Λακέρων. Παίξαμε πρόσφατα στα Δημήτρα στη Θεσσαλονίκη, στη Ροτόντα, και ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Θα παίξουμε και το Φεβρουάριο στο Μέγαρο Αθηνών. Πάλι με τους κρουστούς αυτούς τους Σεμιρανείς, σε ένα γκρουπ ρυθμική αλχημία το λένε, ρυθμ άλχημη, που είναι όλο κρουστή και ένας ντράμερ και είμαστε δύο όργανα μελωδικά και παίζουμε με αυτούς. Και τον Τζαρς Λόιντ καμιά φορά, έχουμε τώρα, θα πάμε στην Πολωνία. Αυτά πάντως δεν είμαι, άρα τι θέλω για να απαντήσω, δεν κάνω το... Ποτέ δεν ήμουν μουσικό session, για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, πάντα το προσέγγιζε. Πάντα η σχέση με τον άνθρωπο που με καλούσε ήταν πολύ σημαντική. Ποτέ δεν πήγαινα να κάνω κάτι άσχετο επειδή ήθελα να είναι λίρα, ας πούμε. Θα έπρεπε να είναι ο ή τάδε που να έχω κάποια σχέση προσωπική, να ξέρω τη μουσική του και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Πολύ σημαντικό αυτό έτσι όπως το λες, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα αναρωτιούνται. Τι έκανες και γιατί, πώς κατάφερες να το κάνεις όλο αυτό. Και αυτό, ας πούμε, είναι μια απάντηση που δεν μπορεί να τη φανταστεί κάποιος. Η επαφή σου, δηλαδή, η ανθρώπινη. Ναι. Εντάξει, δεν βρέθηκα και σε ανάγκη, έτσι. Αν είχα βρεθεί σε ανάγκη, μπορεί και να... Τα χρόνια που ήμουν μουσικός ενεργός, έτσι, και αποκλειστικά, θα μπορούσα να έχω γίνει αυτό που λέμε, σε σιωνάς μουσικός, έτσι, στα στούντιο και παντού. Παρ' όλα αυτά,
και στο προσωπικό σου project, αξιώθηκες, ας πούμε, να το κάνεις με μία από τις πλέον σημαντικές δισκογραφικές εταιρείες, την ECM. Θεωρείς ότι η επιλογή της εταιρείας επηρέασε το αποτέλεσμα της μουσικής? Δηλαδή, αν έγραφες αυτό το project σε μία άλλη εταιρεία, πιστεύεις ότι μπορεί να ήταν διαφορετικό? Ναι. Και δεν θα ήταν... Θα ήταν... Καταρχάς, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Είναι παραγωγής του Manfred Eicher, έτσι. Manfred Eicher. Υπογράφει την παραγωγή, θέλω να πω. Ναι, ναι, ναι. Ήρθε, γράψαμε μαζί. Αυτόν ακριβώς, σε αυτό το όνομα θα έφτανα. Ναι. Ότι τη διαφορετικότητα την δημιούργησε και την πρόσθεσε αυτός ο άνθρωπος για καλό. Δηλαδή, νομίζω ότι μπορεί και... Δεν ξέρω αν θα... Μπορεί να κάνει κάτι πιο ρηχό, ίσως. Ίσως πιο ενδιαφέρον από μια άποψη, αλλά... Με βοήθησε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος στο να αντιληφθώ την ουσία σε αυτό που πάμε να κάνουμε, γιατί την ουσία αναζητά και ο ίδιος. Θα ήθελα λίγο να μου πεις περαιτέρω γι' αυτό. Δηλαδή, με ποιο τρόπο, πώς παρενέβη και τι είναι τελικά αυτό, αν μπορείς να το περιγράψεις, ναι, που έκανε τόσο διαφορά. Βασικά δεν παρενέβη και πολύ. Δηλαδή, αυτό που είχαμε ετοιμάσει ήταν... Ήταν πάρα πολύ κοντά και στην αισθητική κατεύθυνση που ο ίδιος περίμενε, γιατί ήξερε και τι θα ακούσει στο κάτω-κάτω. Ναι, έτσι. Ναι. Αλλά συνέβη ένα πράγμα στην ηχογράφηση του πρώτου άλμπουμ που νομίζω είναι χαρακτηριστικό. Με πολύ λίγα λόγια, εκεί που έκανα ένα αυτοσχεδιασμό την ώρα που το έγραφα, ενθουσιάστηκα και με έπιασε και αυτή λίγο η επιδειξιομανία που έχουμε και εμείς οι μουσικοί σαν σύνδρομο. Τα έπαιξα όλα, ό,τι ήξερα, τα έβαλα όλα μέσα. Τελειώνουμε την ηχογράφηση, εγώ ήμουν πολύ χαρούμενος, αλλά την επόμενη μέρα στη μίξη. Μου πρότεινε ο Manfred Eicher ότι όσο ακούγαμε το κομμάτι, εγώ καμάρωνε, ήμουν ενθουσιασμένος και μου γυρίζει και μου λέει, ξέρεις, αυτό το σόλο ίσως είναι μεγάλο, είναι υπερβολικό να το κόψουμε. Στην αρχή σοκαρίστηκα και σε 1-2 δευτερόλεπτα συνειδητοποίησα ότι είχε δίκιο, ότι απλώς ο άνθρωπος διάβασε την κατάσταση στην οποία ήμουν όταν το έπαιζε αυτό το σόλο, που δεν ήταν καμία δημιουργική διάθεση παρά μόνο διάθεση επίδειξης του τι μπορώ να κάνω με αυτό το όργανο, έτσι, για να εντυπωσιάσω ενδεχομένως τους 5-10 συναδέλφους. Ναι. Κόπηκε τελικά αυτό το σολάκι. Όχι όλο, ένα μέρος του και καλώς. Άρα, με αυτό θέλω να πω ότι μας βοήθησε στο να δούμε την ουσία του πράγματος και το κρατήσαμε τα παίξηματα που όλα τα υπόλοιπα έτσι ήταν, δηλαδή, που ήμασταν πραγματικά ειλικρινείς και αυθόρμητοι. Παλεύεις με αυτούς τους δύο εαυτούς συχνά, δηλαδή τον... Αυτό που έχει ανάγκη μετά από τόση μελέτη και τόσο κόπο και τόση κούραση να πει, ρε παιδιά, ορίστε τι μπορώ να κάνω, και τον δημιουργικό, τον ανώτερο, ας πούμε, αυτό που είναι λίγο πιο σοφός, θα μπορούσαν να πούμε, παλεύουν αυτοί οι δύο συχνά μεταξύ τους. Εντάξει, παλεύουν, ναι, δεν το λέγα παλεύουν, κοντράρονται, αλλά συνδυάζονται κιόλας, ειδικά στα ζωντανά, έτσι, γιατί θεωρώ ότι είναι και άλλο πράγμα το ζωντανό παίξιμο και που έχει στιγμιαία την αντίδραση του κόσμου, ότι εκεί μπορείς και βοηθάει και το να βάλεις περισσότερα πράγματα, ας το πούμε, ναι, σε ένα ζωντανό, από ότι σε μια ηχογράφηση που η ηχογράφηση υποτίθεται ότι γίνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη μουσική βαδέσμα, όχι για το κλαμπ, αλλά για μια ήσυχη κατάσταση έτσι που κάποιος, ναι, θα βάλει να ακούσει ένα CD. Δεν έχει και την ενέργεια του κόσμου να, ναι, σε επηρεάσει. Άρα εκεί μετράνε άλλα πράγματα, μετράνε άλλες ποιότητες και ο χρόνος ίσως λειτουργεί και αλλιώς σε μια ηχογράφηση. Γι' αυτό πρέπει, τουλάχιστον σύμφωνα με την αισθητική της ECM, έτσι, γι' αυτό και είναι κάπως πιο μαλακές, ας το πούμε, οι ενορχιστρώσεις και τα παίξηματα και στα δύο άλμπουμ που έχουμε κάνει. Εσύ στην ουσία σπούδασες δημοτική και λαϊκή μουσική, σωστά? Ναι. Σπούδασα και κλασική μουσική, κιθαρίτσα, οδείο, όπως όλα τα παιδιά. Δεν έκανα τίποτα με την κιθάρα, δυστυχώς, το μετάνιωσα που την άφησα στα 14 μου, γιατί ερωτεύτηκα τη λύρα. Δηλαδή ήξερα και μουσική, ναι, και ευρωπαϊκή. Και άκουγα και πράγματα, σφαιρική παιδεία θα έλεγα ότι είχα. Με κέρδισε η λύρα στα 14 και από τα 14 για μια δεκαετία έπαιξα πραγματικά πολύ δημοτική μουσική, αλλά και πάντα έκανα πειραματικά πράγματα. Στην ουσία όμως το άλμπουμ αυτό, τα δύο προσωπικά σου άλμπουμ θέλω να πω, έχουν πάρα πολύ αυτοσχεδιασμό, σε βαθμό που κάποιος θα τα εντάξει στο ευρύτερο φάσμα της jazz. Έχει αρκετό αυτοσχεδιασμό. Ναι. Στηρίζεται στον αυτοσχεδιασμό, έτσι δεν είναι? Θέματα που, και φόρμες πάνω στις οποίες αυτοσχεδιάζεται. Ναι.
αυτό είναι κάτι που το επεδίωξες ή συνέβη από μόνο του, είναι κάτι που ήθελες ανέκαθεν να το κάνεις, πώς δηλαδή ισορροπείς την λογική της jazz, τον αυτοσχεδιασμό, όλη αυτή την κατάσταση με τα δημοτικά και τα λαϊκά, πού συναντώνται αυτά τα δύο? Ο αυτοσχεδιασμός είναι ένα μέρος που συναντώνται. Γιατί ο αυτοσχεδιασμός υπάρχει και στις λαϊκές μουσικές. Ασφαλώς το ζητούμενο για μένα δεν είναι το να επεξεργάζεσαι διακριτά όλα αυτά τα στυλ και να είναι περιχαρακωμένα και διακριτά, αλλά να δημιουργηθεί κάτι μέσα από όλα αυτά. Όχι, δεν ήταν, ας πούμε, δεν είχα στα 25 μου αυτή την εικόνα για αυτά τα δύο άλμπουμ, για το πώς θα είναι ο ήχος που θα φτιάχναμε με το κουαρτέτο. Ναι. Πρόκειψε σιγά σιγά και είναι ένας συνδυασμός διαφόρων παραγόντων. Από απλή εκτίμηση δική μου σε κάποιους μουσικούς, όπως προς το Γιάννη τον Κυρμικυρίδη, ο οποίος ό,τι όργανο και να έπαιζε, θα ήθελα να το κάνω μαζί του. Δηλαδή δεν θα ήταν πιάνο, δεν ξέρω τι θα ήταν. Μπορεί να ήταν. Και μόνο που το ακουμπάει, ακούγεται. Ναι. Άρα είναι και αυτοί οι παράγοντες πολύ σημαντικοί, το ανθρώπινο, αλλά κυρίως νομίζω οι εμπειρίες που απέκτησα όλα αυτά τα χρόνια με όλους αυτούς που αναφέραμε προηγουμένως. Καταλυτική εμπειρία σίγουρα ήταν η συνεργασία με τον Lloyd. Νομίζω εκεί μπήκε και το τελευταίο λιθαράκι που πραγματικά αποφάσισα ότι ωραία, τώρα έχω την εικόνα. Από τον Lloyd είδα κάτι που έχει πολύ έντονο jazz, το οποίο το έχει χάσει, αν το είχε ποτέ, η όποια λαϊκή και δημοτική μουσική. Το ότι δεν είναι τυποποιημένη, η jazz μπορεί και να μην είναι τυποποιημένη και να έχει αυτό το ρεύμα το διαρκώς το δημιουργικό, το ελεύθερο αυτοσχεδιασμού, ας το πούμε, και το στιγμιαίο αυτοσχεδιασμού, που εμένα μου έδωσε λύσεις, γιατί ήμουν πάντα πολύ απόλυτος στα πράγματα. Θυμάμαι δηλαδή η συναυλία που πραγματικά με ξεκλείδωσε, ήταν μία συναυλία που δώσαμε, δεν θυμάμαι, που ήταν στο Wroclaw, νομίζω, στην Πολωνία, η οποία ηχογραφήθηκε μετά για την Blue Note στην Αμερική και εκδόθηκε, υπάρχει αυτό το CD και είναι πιο ωραίο. Πήγα σε αυτή τη συναυλία. Πώς λέγεται, θυμάσαι? Λέγεται The Wild Man Dance, The Wild Man's Dance, κάτι τέτοιο, του Charles Lloyd. Πήγα σε αυτή τη συναυλία, μην ξέροντας τι θα παίξω, με δύο χαρτιά α4 με σκόρπιες μελωδίες, που νόμιζα ότι θα πάω να παίξω δύο κομμάτια εμβόλυμα μέσα στις συναυλίες και τελικά ήταν όλη η μουσική αυτή. Και αντιμετωπίστηκε ως ένα free έργο από όλους τους μουσικούς εκεί πέρα και ήταν αποκαλυπτικό αυτό. Το πώς, δηλαδή για μένα ήταν αποκαλυπτικό. Εκεί βασικά, παρόλο που άκουγα και jazz για χρόνια πριν, εκεί ήταν η στιγμή που ξεκλείδωσε, σαν να άνοιξε ο ορίζοντάς μου, σαν να όλα να συνδέθηκαν. Γι' αυτό ακριβώς και έχω ενθαρρύνει μετά και την. Μ' αρέσει δηλαδή το πράγμα να μην είναι σχηματισμένο πάντα. Μ' αρέσει ο εμπρεσιονισμός που δημιουργεί αυτός ο σχεδιασμός κάθε φορά. Το ότι είναι θολό και έτσι ακριβώς φέρνω και τα κομμάτια στο κουαρτέτο και κάπως έτσι θα επεξεργαζόμαστε τελικά. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι σχέδια έχεις για το άμεσο μέλλον? Λοιπόν, τα είπαμε όλα. Διδασκαλία, συνεχίζουμε. Έχουμε κάποιες συναυλίες στο εξωτερικό, Ευρώπη, Ανατολική Ευρώπη περισσότερο, με το κουαρτέτο, Πολωνία και Γερμανία. Ευελπιστούμε και σε άλλες. Τέλος του Νοέμβρη θα παίξουμε στον Ιαννό, εδώ που είναι και η μόνη εμφάνισή μας στην Αθήνα που μπορώ να σκεφτώ τώρα. Τρέχουν και τα υπόλοιπα project που είπαμε και όλα καλά. Τέλεια. Σωκράτη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε πάτε καλά.